Το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλικός, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Δημητριάδος, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Εκπόλη Μαγνησίας, στην Μαγνήτων Κιβωτό, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας, διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα δημογραφικές προκλήσεις. Η ημερίδα έλαβε χώρα σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος στα Μελισσάτικα του Βόλου, με την παρουσία μάλιστα και της Υπουργού κ. Ζαχαράκη. Στην ημερίδα αποτυπώθηκε η δημογραφική σύσταση της Ελλάδας και τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο, ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να αυξήσει το δίκτυο γονιμότητας με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές. Η υποδοχή ήταν θερμή στην αρμόδια Υπουργό από πλευράς του Σεβασματάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αρμυρού, της Υφυπουργού Παιδείας κ. Μακρύ, αλλά και των υπολείπων συντελεστών της εκδήλωσης. Η κ. Ζαχαράκη επισήμανε πάντως ότι ο πληθυσμός θα συνεχίσει να μειώνεται και σαφέστατα θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του δημογραφικού. Η αλήθεια είναι αναντήρητη ότι οι γεννήσεις, όπως φαίνεται, θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς ξέρουμε ήδη πόσες γυναίκες είναι στην αναπαραγωγική ηλικία και είναι πολύ λιγότερες αυτές που ήταν πριν από 20 χρόνια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Όταν έχουμε μια πραγματικότητα η οποία εξελίσσεται από το 1981 και μετά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προφανώς είναι δύσκολο, δεν ανατρέπεται, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρεις μέτρα έτσι ώστε τι να κάνεις, να καλλιεργήσεις πίστη, αισιοδοξία, προσδοκία και ελπίδα στους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε αν το επιθυμούν, να έχουν την οικογένειά τους, να την μεγενθύνουν, να τη μεγαλώσουν, να έχουν όμως όλα και τα εχέγγυα από το κράτος ότι θα μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι, θα έχουν μια καλά αμοιβόμενη, σταθερή εργασία. Αντίστοιχα, κάνουμε λοιπόν μια αλυσίδα, κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, έτσι ώστε να πάρουμε μια απόφαση, να κάνουμε και μια τεράστια προσπάθεια, έτσι ώστε για όποιον επιθυμεί, για όποια επιθυμεί, να αποκτήσει εδώ την οικογένειά του, να έχει, όπως είπαμε, το καλύτερο δυνατό πλαίσιο. Εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω όμως σίγουρα στη σκληρή προσπάθεια. Και αυτό το οποίο κάνουμε και τον τελευταίο χρόνο στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι να συντονίζουμε προσπάθειες, να επισπεύδουμε πράγματα που πρέπει να κάνουμε, όπως καλύτερη κάλυψη των βάουτσερ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ, σχεδόν 380 εκατομμύρια, περαιτέρω αύξηση των σχολικών γευμάτων. Και ναι, η Θεσσαλία, η πληγήσα Θεσσαλία, οι πληγέντες δήμοι βρίσκονται 10 εξ αυτών μέσα στο διευρυμένο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων. Είναι πρώτα-πρώτα εκδήλωση πολλών φορέων, άρα είναι συλλογική, είναι ενωτική. Τις διαπιστώσεις πλέον τις ξέρουμε όλοι. Έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, όπως λέγεται. Μείωση πληθυσμού. Η επαρχία μας το ζει σε όλα τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι, μπορούμε κάτι να κάνουμε? Ποιοι μπορούν να κάνουν? Οι νέοι άνθρωποι. Αυτοί που δημιουργούν οικογένεια και που πρέπει να ξέρουν ότι εάν κάνουν μόνο ένα παιδί, αυτό το παιδί θα έχει πρόβλημα στο μέλλον. Και δύο παιδιά θα έχουν πρόβλημα. Πρέπει να πιστούν να κάνουν και τρίτο και τέταρτο παιδί για να μπορούν να ζήσουν σε μια κοινωνία που θα είναι κοινωνία για να τους κάνει ευτυχισμένους. Εγώ μόνο να εύχομαι μπορώ και να προσεύχομαι και κυρίως να στηρίζω την οικογένεια. Στην παιδεία συρρυκνούνται, μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός. Παίρνουμε μέτρα, το λέμε, σχολεία, η ομαδοποίηση πολυτέκνων και διτέκνων οικογενειών είναι ένα από αυτά, το ψηφιακό φοιτητήριο είναι ένα άλλο. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται πολλά δραστικά, συντονισμένα μέτρα και προσπάθεια από την πολιτεία, η οποία έχει γίνει και θα γίνεται και πιο εντατικά και πιο αποτελεσματικά, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο ως χώρα πάρα πολύ μας δυσαρεστεί και μας μειώνει. Τόσο ώστε να βοηθηθούν τόσο κυρίως τα νέα ζευγάρια, όσο και οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι τόσο με τις εισηγήσεις της κυρίας Ζαχαράκη, της κυρίας Μακρύ, του κυρίου Χανδακά, του κυρίου Ζομπουλάκη και της κυρίας Κοκάλη, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης του δημογραφικού σήμερα στη χώρα μας, παρουσιάζοντας όμως και προτάσεις για ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης του δημογραφικού. Δεν αρκούν μόνο να στηριζόμαστε σε επιδόματα, που αυτά είναι, δίνουν λύση, είναι μεγάλη βοήθεια για τον κόσμο, για τους νέους, αλλά πρέπει να δούμε και ένα συνολικό σχέδιο. Στην ημερίδα συμμετείχαν καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί εκτεταμένως με το συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάστηκαν σχετικές έρευνες. Όλα έθεσαν στο επίκεντρο το τι μέτρα μπορούν να πάρθουν περαιτέρω από την πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.